κάποια πράγματα όσον αφορά κυρίως στο σχεδιασμό του σωματείου το επόμενο διάστημα. Με αφορμή δηλαδή και την όλη δουλειά που ανοίξαμε το προηγούμενο διάστημα από το καλοκαίρι με την μέρα δράση που είχαμε για το κλάδο και συνέχεια για τη ΔΕΦ. Όσον αφορά τώρα δηλαδή για τις 13 Οκτώβρη, κάποιες σκέψεις πώς θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα, αλλά και τι ζητήματα ξεχωρίζουν για να ανοίξουμε τους χώρους. Όσον αφορά για την οργάνωση της δράσης μας, στοχεύουμε κυρίως μέσα από συνεδρίες και περιοδίες στους χώρους δουλειάς, που είναι κάτι που το προηγούμενο διάστημα μας άνοιξε ακόμα καλύτερα δρόμους, ώστε να κουβεντιάσουμε καλύτερα με συναδέλφους, να ξεχωρίσουμε αιτήματα που μπορεί να τα λέγαμε γενικά, αλλά πώς ειδικά απασχολούν τους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα αυτή τη στιγμή μέσα σε μεγάλους εργασιακούς χώρους όπως είναι Χαρτέλη, ΜΕΒ και άλλους, σε ηλικίες, να το πω έτσι πιο νέων συναδέλφων που μόλις έχουν κάνει οικογένεια, αυτό που προβληματίζει πάρα πολύ είναι κυρίως το τι θα γίνει όσον αφορά τα σχολεία και με την κατάσταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή όσον αφορά δημοτικά γυμνάσια κτλ. Αλλά κυρίως και τι θα γίνει και με τα πιο μικρά παιδιά που αυτή τη στιγμή κάποια βάουτσερ που έχουν πάρει έχουν μείνει στα χέρια γιατί δεν έχουν που να τα στείλουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα με τα κλαμπ να γραφτούν όλα τα παιδιά. Είναι ζητήματα που προβληματίζουν τους εργαζόμενους και θα πω και πιο μετά, ας πούμε, τι μέτρα έχουν πάρει στο σωματείο. Επίσης, ξεχωρίζουμε δύο βασικά ζητήματα που αφορούν την ουσία δηλαδή και τη ζωή των εργαζομένων και μέσα στον χώρο δουλειά, όπως είναι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Μέσα από αυτό το ζήτημα, όσον αφορά τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ανοίγουμε καταρχήν ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν αφορά μόνο το μισθό, αλλά αφορά κομμάτια που συνολικά απασχολούν τη ζωή των εργαζομένων, όπως είναι και η υγεία και η ασφάλεια. Θα πω λίγο και παρακάτω κάποια πράγματα. Αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, και με τα ωράρια εργασίας, τη σύνδεση μηχανών κτλ. Στον κλάδο. Επίσης, ένα από τα ζητήματα, όπως ανέφερε και ο Χάρης, που ανοίγουμε και εμείς, είναι τα ζητήματα υγείας στον χώρο δουλειάς και νομίζω ότι όλα τα σωματεία εδώ πέρα πρέπει να έχουν ένα τέτοιο σχέδιο. Ξεχωρίζουμε ότι ο κλάδος πρέπει να ενταχθεί στα παρέγγια αντιγίνα, όπως ήταν μέχρι και τα 91. Μέσα από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εργαζόμενους, αναδεικνύεται το ζήτημα ότι και με αφορμή εργατικό ατύχημα που υπήρχε δηλαδή πριν 2 χρόνια, που ο εργαζόμενος του κλάδου έχασε το δάχτυλό του για την ακρίβεια του χέρι του, επειδή δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ασθενοφόρο, δηλαδή στην ουσία αυτό που ανέφερε και ο Χάρης. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που έχει σηκωθεί πάρα πολύ στον κλάδο. Και θέλω να πω ότι πρέπει να συμμετέχουν, δηλαδή, μάλλον το σωματείο έχει πάρει απόφαση να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία μαζί με τα υπόλοιπα, με τα τρόφιμα κτλ. Για το ζήτημα των βαρέων και αντιγυνών στον κλάδο, αλλά και συνολικά για τα ζητήματα υγείας. Τώρα, συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα, όπως είπα και πριν, μέσα από συνελεύσεις, σκέψεις στους χώρους δουλειάς. Ήδη έχει ετοιμαστεί κάλεσμα με ανακοίνωση που πιάνει τα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών. Έχω πει και πιο παλιά, έχουν πάρει την πρωτοβουλία με τα σχολικά βοηθήματα που ήδη έχουμε αρχίσει και μια διαδικασία τέτοια. Αυτά.